σε αυτό εδώ το μικρό φτωχικό σπίτι στην περιοχή Ρασφίκ, περίπου μία ώρα από τα Τύρανα, γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Κλοντ Λεσί. 14 ετών έφυγε από εδώ και πήγε στην Ελλάδα. Παρέμεινε για ένα χρόνο και εν συνεχεία έφυγε για την Αγγλία. Εκεί έμεινε 6 χρόνια για να επιστρέψει μετά περίπου 21 ετών στην Ελλάδα, όπου εργάστηκε και παντρεύτηκε. Μάθατε ο γιος σας ότι τον ψάχνει η αστυνομία, ότι είχε ένα περιστατικό με την... Το γιο μου τον ψάχνουν και εδώ στην Αλβανία και στην Ελλάδα και στις δύο χώρες. Τι σας είπε ο γιος σας, μιλήσατε καθόλου μαζί του από τη στιγμή όπου εξαφανίστηκε με το 4χρονο εγγόνι σας? Δεν έχω μιλήσει καθόλου με το γιο μου, δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχετε επικοινωνήσει δηλαδή μαζί του, ούτε εσείς, ούτε κανένας από τους συγγενείς? Όχι, με κανέναν. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Θέλετε να παραδοθεί στις αρχές? Να παραδώσει το παιδί στις αρχές? Αυτό εννοείται. Πρέπει να παραδοθεί. Πού να μείνει με το μικρό το γιο που έχει μαζί του? Πρέπει να παραδοθεί οπωσδήποτε. Δεν έχει επικοινωνήσει, μου λέτε, με κανέναν. Εσείς, τι θα του λέγατε, αν τον βλέπατε εδώ μπροστά σας, ερχόταν στην Αλβανία, τι θα του λέγατε? Δεν τον έχω δει καθόλου. Τελευταία φορά που ήρθε ήταν το Πάσχα. Το Πάσχα, από τότε δεν τον έχετε ξαναδεί? Όχι. Την νύφη σας, την σύζυγό του, τα παιδιά, είχε έρθει με τα παιδιά το Πάσχα? Ναι. Σας είχε πει ο γιος σας κάτι για την γυναίκα του? Είχε μήπως σας είχε πει ότι δεν μπορεί να μην περνάει καλά? Ο γιος μου είχε τη δική του ζωή. Δεν του έχουμε υποδείξει ποτέ τι να κάνει, ούτε αν θα παντρευτεί Ελληνίδα ή όχι. Η ζωή είναι δική του και έκανε ό,τι ήθελε. Εγώ δεν έχω παρέμβει ποτέ και έκανε ό,τι ήθελε. Τώρα που τον ψάχνει η αστυνομία, έχουν χαθεί τα ίχνη του. Τον αναζητεί η ελληνική αστυνομία, τον αναζητά η αλβανική αστυνομία, η Ιντερπόλ. Ανησυχείτε πάρα πολύ, φαντάζομαι. Η αστυνομία έχει έρθει πάρα πολλές φορές. Έρχεται σχεδόν κάθε μέρα, αλλά εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ούτε καν στο τηλέφωνο δεν έχω μιλήσει μαζί του. Έχετε προσπαθήσει να τον βρείτε, να του μιλήσετε, να του πείτε να παραδοθεί αυτό που μου είπατε πριν από λίγο? Πώς να το κάνουμε? Δεν έχουμε ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα. Μου είπατε η αστυνομία έρχεται συνέχεια. Έψαξε το σπίτι. Το τηλέφωνό του είναι κλειστό. Δεν το έχει ανοίξει. Πότε έφυγε από εδώ για να κατέβει στην Ελλάδα? Από τότε που ήταν 14 ετών. Από 14 χρονών. Και πότε γνώρισε την γυναίκα του? Την είχε γνωρίσει πριν από 7 χρόνια. Και την έφερε εδώ να τη γνωρίσετε κι εσείς, να πάρει την ευχή σας? Ναι. Εσείς τι του είπατε μόλις την είδατε? Εμείς δεν του είπαμε τίποτα. Όταν τη γνωρίσαμε δεν μπορούσαμε να έχουμε γνώμη αν η νύφη μας είναι καλή ή είναι κακή. Αυτός τη διάλεξε. Εμείς δεν είχαμε άποψη. Ειδικά τώρα που έχει πεθάνει δεν μπορώ να πω τίποτα. Σας είχε πει κάτι για το γάμο του, για το αν περνάει καλά, αν είναι ευχαριστημένος, αν τον ενοχλεί κάτι ή στη δουλειά ή αν... Μάλλονε μαζί της? Δεν ξέρω αν μάλλωναν μεταξύ τους. Κάθε πότε επικοινωνούσατε τηλεφωνικά? Με το γιο μου έχω πολύ καιρό να μιλήσω. Γενικά πότε, κάθε πότε μιλάτε? Μιλάτε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, μια-δυο φορές το μήνα? Συνήθως μιλούσαμε μια φορά το μήνα. Πιστεύετε ότι μπορεί ο γιος σας φοβούμενος να κάνει κάτι κακό στον εαυτό του και στο παιδί? Δεν ξέρω.